γίνεται κάθε χρόνο στην όμορφη πηγή της Σποριάς. Και βέβαια η Αντιμάχια είναι και το πολιτιστικό κέντρο της ΚΟ, έτσι όπως εξελίσσεται. Φαντάζομαι ότι έχει την, για αυτές τις μέρες η παράδοση εισαρκώνεται σε αυτή την εκδήλωση, έτσι δεν είναι? Ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και θα παραμείνει το πολιτιστικό κέντρο του νησιού η Αντιμάχια. Η δράση αυτή ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με απότερο σκοπό να, είναι, να γίνουν επισκέψιμες σε αυτές οι πηγές όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και να βγουν στην επιφάνεια και άλλες πηγές που έχει αρκετές η Αντιμάχια. Πάρα πολλές και μάλιστα κάποιες καταστρέφονται και όλα όπως είναι της, της Λατσίας, η οποία είναι μια εξαιρετική πηγή και με παλιά αρχιτεκτονήματα εκεί. Σίγουρα είναι όπως το λέτε, αλλά εδώ χρειάζεται παρέμβαση από το Δήμο. Γιατί είναι αμαρτία να χάνονται αυτές οι πηγές. Σωστά. Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα, πώς το ετοιμαστήκατε, τι έχετε ετοιμάσει? Σήμερα το πρόγραμμα έχει σαν κύριο δρόμενο την απεικόνηση της ζωντανής φάτσης με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Στον κόσμο θα προσφέρουμε το παραδοσιακό μας. Ρολό χαρτί βλέπω. Για και ρολό χαρτί. Μαύρο θα έχουμε την παιδική χοροδία του πρώην Δήμου Ηρακλειδών, το βυζαντινό χορό των Ιεροψαλτών Αντιμάχιας, το, όπως το πήγαν να το ονομάσουν τώρα, βυζαντινό ψαλτήρι της Αντιμάχιας. Φιλαρμονική ήταν αυτή, αλλά λόγω καιρού το έχει ματαιώσει. Θα την περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας 29 Ιανουαρίου. 29 Δεκεμβρίου. Αυτό να πούμε ότι επαναλαμβάνεται η εκδήλωση, δεν είναι μόνο σήμερα, όσοι θέλουν μπορεί να παρακολουθήσουν. Ναι, και στις 29 Δεκεμβρίου, εάν μας το επιτρέψει ο καιρός. Αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Να δώσουμε μια ευχή σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, να επανέλθει το χαμόγελο και η ευτυχία σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους Έλληνες και να έχουμε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλά. Γεια σας.